Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων Ιδωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι αυτές μάτων άφεσιν, παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αντίσας, καταπέψας αυτής το πνεύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε εισέλθει από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, από την έγινε η πρώτη Κυριακή των Νηστιών, η Κυριακή που μας πέρασε, που ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ήδη διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα των Νηστιών, τις Αγίες και Μεγάλες Τεσσαρακοστής. Στο σημερινό κήρυγμα θα μπλέξω πάρα πολλά πράγματα και θέλω να είστε προσεκτικοί και διακριτικοί στα όσα θα λέω. Γιατί πολλές φορές άλλα ακούμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Και αλλιώς τα λέει ο κήρυκας που κηρύττει το λόγο του Θεού και άλλο εισπράτετε εσείς. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Ο γέροντας Παΐσιος, δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίσατε, ήταν άνθρωπος ο οποίος έλεγε πάρα πολλά ανέκδοτα. Δηλαδή ο Χριστόδουλος δεν τον έφτανε. Να σκεφτείτε ότι είχε πάει ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ένας Άγιος Μητροπολίτης από την Κύπρο, ο Αθανάσιος, και κάθισε 3 ώρες μαζί του με μια παρέα φοιτητών και τις 3 ώρες δεν είπε τίποτα το πνευματικό ο γέροντας Παΐσιος, ανέκδοτα και γέλιο, με αποτέλεσμα σκανδαλίστηκαν εκείνοι και λέει, μα είναι δυνατόν, κάναμε τόσο κόπο να γνωρίσουμε τον Μέγα Παΐσιο, αυτόν ο οποίος είχε προορατικό χάρισμα, αυτός ο οποίος ήταν τόσο θαυμαστό και εξακουστό όνομα και εκείνος θα μας λέει 3 ώρες ανέκδοτα. Αδέρφια μου, γράφει ο Μητροπολίτης Λεμεσού, τότε δεν αντελήφθηκα και δεν γνώρισα ότι οι Άγιοι ζουν μέσα σε απλότητα και γελάνε και τρώνε και πίνουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Και ότι η αγιότητα δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο που κάθεται με σκυμμένο μόνο το κεφάλι και κρατάει ένα κουμποσκίνι. Γιατί έχουμε σχηματίσει μια τέτοια εικόνα περί του Αγίου. Ο πατήρ Παΐσιος το ακριβώς αντίθετο ήταν. Όπως είπε και ο πατήρ Πορφύριος στην Μαλακάς. Και εγώ όταν πήγα και στον πατέρα Πορφύριο πήγα πολλές φορές και στον Παΐσιο 2 φορές, έτσι το σκέφτηκα. Έναν άνθρωπο με τα αστεία του, με τα γέλια του, που πείραζε τους ανθρώπους και πέταχε και το πνευματικό. Και μάλιστα, πολλοί επειδή πηγαίνανε κοντά, επειδή είχε προορατικό χάρισμα, τον εκμεταλλευόντουσαν, πηγαίνανε, τον εκμεταλλευτούν σαν μένιου. Δηλαδή, γέροντα τι βλέπετε, θα παντρευτεί η κόρη μου, π.χ. ή ο γιος μου. Και ο πάτερ τους πείραζε. Γιατί άμα έβλεπε ότι πηγαίνανε επί τούτου να εκμιεύσουν, δεν τους απαντούσε, τους έδινε άωστες απαντήσεις. Πάει λοιπόν μια καλόγρια και ρωτάει, γέροντα λέει, θέλω να βάψω το μοναστηράκι μου.
Με τι να το βάψω, έτσι για να είναι σωστό χριστιανικό? Λέει ο γιώτητας από μέσα του. Ετούτη η Χερόδη έρχει μετά με τι να βάψει. Με τι να το βάψει. Της λέει λοιπόν, πάρε ασβέστη και ρίξε μέσα αρκετή στάχτη από το τζάχι. Και με αυτό βάψτε, της λέει το μοναστήρι. Εκείνη το πήρε σοβαρά και καταλαβαίνετε πως βγήκε το μοναστήρι της μετά. Λάτε πατέρες, καθίστε από εδώ. Σκεφτείτε πως βγήκε το μοναστήρι της. Λοιπόν, και δεν κατάλαβε ότι ο γέροντας αστειευόταν. Το πήρε κατά γράμμα ότι μίλαγε σοβαρά. Ότι μίλαγε σοβαρά. Με αποτέλεσμα, αδέρφια μου, κατέστρεψε το μοναστήρι της. Ενώ αν πάτε στο μοναστήρι που είναι θαμμένος, στη Σουρωτή, θα δείτε ότι είναι βαμμένα με πλαστικό, μπογιές, όπως βάφει όλος ο κόσμος τα σπίτια του. Πήγε σε κάποιον και του είπε, «Γέροντα, το κομπιούτερ είναι του σατανά. Ναι, ναι, παιδί μου, πέταξε τα από τα παράθυρα τα κομπιούτερ. Είναι του σατανά». Τον δούλευε. Τον πείρασε. Και πήγε ο άλλος και τα πέταξε. Μα αν πάτε όμως στο μοναστήρι του, στη Σουρωτή, θα δείτε ότι η πόρτα απ' έξω ανοίγει με κομπιούτερ. Ηλεκτρονικό κομπιούτερ ανοίγει. Που σημαίνει ότι ο γέροντας δεν ήταν κατά της τεχνολογίας. Αλλά όταν πηγαίνανε και τον ρωτούσανε ανόητα πράγματα, που σ' όλοι και καλά ο καθένας ήθελε να ακούσει το δικό του. Και γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί άλλα κηρύττει ο ιεροχήρικας, άλλα αντιλαμβάνεται ο πιστός πολλές φορές. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε στο πνεύμα του ιεροκήρυκος. Και γιατί όταν κάτι δεν καταλάβουμε, μην τυχόν το έχουμε αντιληφθεί λάθος, ρωτάμε. Αυτό τι εννοείται? Τι εξήγηση δίνεται? Δηλαδή, όπως πολύ σωστά με ρώτησε η κυρία προηγουμένως για το θέμα του διαβατηρίου. Είναι πολύ σωστή. Και γι' αυτό έδωσα την σωστή απάντηση και φαντάζομαι το κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, θα πρέπει να προσέχουμε ακριβώς το τι κηρύττουμε. Η Κυριακή λοιπόν της Ορθοδοξίας, η οποία είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα των νηστειών, μιλάμε για την αναστήλωση των εικόνων. Δηλαδή τι έχει γίνει όταν λέμε αναστήλωση? Ξαναμπήκαν στις εκκλησίες οι εικόνες. Η απλή ερώτηση δική μου, πού είχαν πάει οι εικόνες? Πού είχαν πάει? Ξέρει κανείς να σηκώσει το χέρι του? Παρακαλώ. Ο Λέων ο Τέταρτος, αν δεν κάνω λάθος, εκλογών. Δεν πέρασαν τα ονόματα, ναι. Είχε δώσει εντολή να κατέβουν όλες και να βγουν αντί για να. Μας πήγε δηλαδή ο αυτοκράτορας και τις κατέβασε. Ποιος τις κατέβασε? Ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος. Όχι, αόριστα έχουν όνομα. Έτσι, μπράβο. Πήγαν οι δεσποτάδες και οι παπάδες, πειθάρχησαν η Ιερά Σύνοδος και κατέβασε τις εικόνες. Η Ιερά Σύνοδος τις κατέβασε. Δεν κατέβηκαν μόνες τους οι εικόνες. Δεν κατέβηκαν μόνες τους. Μόλις έτριξε τα δόντια ο Λέων, ο αυτοκράτορ, τρέπανε οι μερικοί δεσποτάδες. Και όσοι τρέμανε, είχαν σκάνδαλα και φοβόντουσαν να μην βγούνε στον αέρα, δίνουν εντολή στους παπάδες, κατεβάστε και κάψτε τις εικόνες. Αυτή είναι η οικονομάχη. Αυτή είναι η οικονομάχη. Και απ' την άλλη πλευρά, οι καλοί δεσποτάδες, οι καλοί παπάδες, οι καλοί καλόγεροι, προεξάρτοντος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, πήραν τις εικόνες και βγήκαν έξω. Και δώσαν μια μάχη
100 χρόνια. Πάνω οι εικόνες είναι, κάτω οι δέοι παπάδες. Πάνω οι μεν, κάτω οι δέοι. Και γίνανε 2-3 οικουμενικές σύνοδοι για αυτό το θέμα. Πριν γίνει η 7η και καθιερωθεί, γίνανε 2-3 σύνοδοι. Οι οποίες σύνοδοι τι έκαναν, τι αποφάσισαν. Έλεγαν οι οικουμενικές σύνοδοι να καούν οι εικόνες. Και στο τέλος ήρθε η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, γιατί παρότι έλεγαν να καεί και ήταν Οικουμενική Σύνοδος, οι ευσεβείς έλεγαν όχι, δεν θα πούμε τη Σύνοδο τι λέει, και ας είναι και Οικουμενική. Γιατί πολλοί λένε ότι η Οικουμενική Σύνοδος είναι αλάνθαστη. Ούτε αυτή είναι αλάνθαστη. Και τελικά γίνονται 2-3 σύνοδοι και γίνεται επί Μιχαήλ το Αυτοκράτορος και η Ειρήνης της Μητρός αυτού, γίνεται η τελευταία Οικουμενική, την οποία ονομάσανε 7η και η οποία τελείωσε εκεί, επικράτησαν αυτοί που θέλαν τις εικόνες. Και οι υπόλοιποι δεσποτάδες, και οι υπόλοιποι πατριαρχάδες, και οι υπόλοιποι ιερείς, εστάθηκαν στο αιώνιο ανάθεμα. Και γι' αυτό παλαιότερα, διαβάζανε, όταν διαβάζανε την απόφαση που λέει αυτή η πίστη στον Πατέρων, αυτή η πίστη στον Αποστόλων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη εστήριξε, πιο πριν, αυτή είναι το τέλος της αποφάσεως, πιο πριν ξέρετε τι λέει, Πατριάρχου τάδε, Αρχιεπισκόπου τάδε, Μητροπολίτου τάδε, ανάθεμα έστω. Τους αναθεματίσαμε αυτούς που δώσανε εντολή και πετάγανε η Ιερά Σύνοδος και πέταγε τις εικόνες. Πήγε παζούπιτη όλη η Σύνοδος στο αιώνιο ανάθεμα. Να λοιπόν, όχι την ώρα που μιλάμε, να λοιπόν ότι η Σύνοδος είχε κάνει λάθος. Και γι' αυτό επειδή σήμερα φοβούνται μην πάθουν κανένα τέτοιο οι δεσποτάδες και οι πατριαρχάδες και σου λέει τα τελευταία χρόνια τι κάναν, τα βγάλαν τα αναθέματα για να λένε στον κόσμο ό,τι πει η Σύνοδος να κάνετε υπακοή, τόπι Σύνοδος. Και έτσι έχουμε μάθει ότι λέει Σύνοδος, αλλά η ιστορία λέει ότι οι Σύνοδοι πλανήθηκαν. Θα σας πω μια άλλη απόφαση. Ποιος έστειλε τον Μέγα Πατριάρχη Ιωάννη το Χρυσόστομο στην εξορία να πεθάνει. Η Ιερά Σύνοδος. Διαβάστε τη ζωή του, διαβάστε το βίο του. Ποιος κατηγόρησε τον Άγιο Νεκτάριο που είναι δίπλα μας στο ναό. Η Ιερά Σύνοδος. Αυτή το κυνήγανε. Εσείς το κυνηγάματε ή εγώ. Η Ιερά Σύνοδος το κυνήγανε. Με λάθος αποφάσεις. Με λάθος αποφάσεις. Γιορτάσαμε πριν από λίγο καιρό τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος επιτέθηκε εναντίον των δεσποτάδων και των πατριαρχάδων, διότι έλεγαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση. Δεν έχει δύο. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τους έλεγε Άγιοι Αρχιερείς κάνετε λάθος. Ο Χριστός αφού έχει δύο φύσεις έχει και δύο θελήσεις. Την ανθρωπίνη και τη θεϊκή. Όχι και έλεγαν οι Αρχιερείς. Έχει μόνο την θεϊκή. Και έγινε άλλη μάχη. Και ξέρετε τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Για να μην μιλάει ο Άγιος Μάξιμος. Έδωσε εντολή η Ιερά Σύνοδος και του κόψαν τη γλώσσα και το χέρι του Αρχείου. Η Ιερά Σύνοδος, διαβάστε το βίο. Θα το δείτε ξεκάθαρα. Δόθηκε εντολή από την Ιερά Σύνοδο και κόπηκε το χέρι και η γλώσσα του Αρχείου. Και μετά πέθανε ο Χριστός.
και πέρασαν τα χρόνια και συγκλήθηκε σύνομος άλλη, η οποία είπε ότι το δίκαιο το είχε ο Άγιος Μάξιμος και ότι οι άλλοι αρχιερείς επλανήθησαν. Για δείτε τώρα που λέει οι πατέρες και η Γραφή ότι εκείνα τα χρόνια του Αντιχρίστου θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Ποιους εννοεί? Ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Άρα εγώ ερωτώ, γιατί πολλοί χριστιανοί λένε περιμένουμε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Σας είπα, ευτυχώς θα πάρει καλή απόφαση και δόξα τω Θεώ. Αλλά όμως πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να πλανηθεί. Εδώ πλανήθηκαν με τους Αγίους και το καταλάβατε. Πλανήθηκαν και κάψαν τις εικόνες. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μια Ιερά Σύνοδο τη φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό ο Άριος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχε παρασύρει τη Σύνοδο με το μέρος του τους περισσότερους. Τους είχε παρασύρει με το μέρος του τους περισσότερους. Και τι έγινε τότε? Βρέθηκε ο Μέγας Αθανάσιος και έσωσε την κατάσταση. Σηκώθηκε ο Άγιος Σπυρίδων, γιατί είχε Αγίους μέσα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και έπιασε το κεραμίδι και τότε γύρισαν όλοι οι δεσποτάδες και καταδίκασαν τον Άριο. Γιατί ο Άριος είχε ευγλωτία, είχε επιχειρήματα και έπεισε τους δεσποτάδες, τους περισσότερους, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά είναι μόνο άνθρωπος. Και ευτυχώς που υπήρξανε δύο-τρεις μεγάλοι άγιοι μέσα εκεί, τους οποίους εκάλυπτε το Πνεύμα το Άγιο και παρέσυραν όλη την Οικουμενική, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και έφτιαξε το σύμβολο της πίστος. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε εκκλησιαστική ιστορία, να διαβάζουμε βίους Αγίων και να τα προσέχουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Να τις προσέχουμε. Διότι όταν ο άλλος σου λέει, παιδί μου, και θα κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, ποια υπακοή? Κοιτάτε τι έπαθαν αυτοί που έκαναν υπακοή τότε και κάψαν τις εικόνες. Σκέφτομαι εγώ εκείνους τους χριστιανούς, οι οποίοι κάναν υπακοή στους πνευματικούς τους και βούταγαν τις εικόνες και τις έκαιγαν. Μέσα στο Συναξάρι θα έχετε ακούσει και την Παναγία την Πορταίκησα που είναι στην Ιβύρο. Αυτή κουνιέται το καντήρι. Της είπε ο πνευματικός της, της γυναίκας αυτής, να κάψει την εικόνα. Και λέει, Παναγία μου, δεν μπορώ να σε κάψω. Και την πήγε στη θάλασσα η γυναίκα. Και την άφησε στα νερά της θάλασσας. Και η εικόνα σηκώθηκε όρθια και έφτασε όρθια μέχρι το Άγιο Μόνος. Και εμφανίστηκε η Παναγία στις μοναχούς της Μονής Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο, στείλε τον τάδε μοναχό και πες του να περπατήσει επάνω στα νερά. Και θα περπατήσει, να έρθει να με βγάλει έξω. Είναι η Παναγία η Πορταίτισσα. Και έτσι σώθηκε από τη φωτιά η Παναγία. Για σκεφτείτε αυτοί οι χριστιανοί πως την έπαθαν που έκαναν υπακοή. Να γιατί μιλάνε οι πατέρες για υπακοή, αλλά μετά διακρίσεως. Σε θέματα τέτοια δεν είναι αμάρτημα. Δηλαδή, παιδί μου, μην κορνεύεις που είναι ξεκαθαρισμένο και κάνει υπακοή. Αλλά σε θέματα τα οποία ήταν τότε προβλήματα, όπως είναι τώρα πρόβλημα αυτό, κάτω του πολίτη. Τέτοια προβλήματα θέλει πολύ διάκριση. Διότι κατά πόσον γνωρίζουν, μίλαγα τις προάλλες με έναν αρχιερέα. Είχε έρθει στο μοναστήρι μας. Και κάνανε κουβέντα και συζητούσαμε για το χάραγμα. Και μου λέει, μα τα πιστεύεις αυτά, Πατέρ Νεκτάριε, και εσύ? Σε είχα για προοδευτικό άνθρωπο. Λέω, δεν είναι θέμα δικό μου, όπως αποσημειώθετε. Είναι θέμα, λέω, το τι λέει η Γραφή. Μην που λέει η Γραφή για το 666. Εγώ δεν το έχω βρει ούτε μία φορά. Λέω, σεβασμιότατε, δεν θα το προσέξατε. Τι να πω.
ότι δεν θα έχετε διαβάσει γραφή. Σεβασμιότατε το γράφει. Μου λέει δεν το γράφει. Το γράφει. Λέω πατέρες φέρτε την Αγία Γραφή. Μόλις το φέρνει και το βλέπει, μου λέει δεν το πρόσεξα. Τι σημαίνει. Πριν γίνει δεσπότης, ήταν αρχιμανδρίτης, σαν και εμένα. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι όλοι οι πατάρες και όλοι οι αρχιμανδρίτες διαβάζουν κάθε μέρα Αγία Γραφή. Άμα διαβάζαμε θα είχαμε αγίους κληρικούς. Και πρώτος εγώ. Δεν διαβάζουμε και γελάζουμε τα χάλια που έχουμε. Καταλάβατε. Ήταν αρχιμανδρίτης, έγινε δεσπότης. Έγινε δεσπότης. Τι σημαίνει, επειδή έγινε δεσπότης, τα άμαθε. Από την ώρα που έγινε δεσπότης, ακόμα χειρότερα. Γιατί έλα από εδώ με τον ένα υπουργό, τρέξε με την αποχή, τρέξε με τα καθήκοντά του, δεν προλαβαίνει πλέον να διαβάσει καθόλου γραφή. Άρα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου δώσει εμένα απάντηση. Και ξέρετε πως οι τέτοιοι υπάρχουν. Κληρικοί οι οποίοι δεν διαβάζουν γραφή. Υπάρχουν όμως και κληρικοί που μελετούν γραφή. Μελετούν πατέρες, μελετούν αργύρους. Και γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε τις απαντήσεις από κληρικούς οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος. Όχι να μου βάλεις μια επιτροπή που δεν γνωρίζει το θέμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο κόσμος έχει ένα ένστικτο και δεν ακολουθεί αυτή τη στιγμή, ας το πούμε τρόπο τεινά, την επίσημη φωνή της Εκκλησίας που ακόμα δεν έχει πει και ότι πρέπει να γίνει, έχει αρχίσει και κατεβαίνει στους δρόμους. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν τον αφήνει τον χριστιανό να καθίσει σπίτι του. Το βλέπετε. Και πολλές φορές, όπως φοβήθηκαν οι αρχιερείς με τις εικόνες, και σήμερα φοβούνται κάποιοι αρχιερείς και σου λέει μη μας κόψουν το μισθό, μη μας βγάλουν κανένα σκάνδαλο, μη γίνει εκείνο και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Έτσι γίνεται αδέρφια μου. Λοιπόν, αλλά ας δοξάσουμε το Θεό. Διότι μέχρι στιγμής η Ιερά Σύνοδος πάει πολύ πολύ καλά η δική μας. Και γι' αυτό πρέπει να τους αρχιερείς μας και τους ιερείς και τους ηγουμένους. Γιατί εγώ σας παρακαλώ να με έχετε στην προσευχή σας. Πρέπει να τους έχουμε πάντοτε στην προσευχή μας. Από τον Αρχιεπίσκοπο να χειρίζεται καλά τα θέματα. Είδατε τι σας είπα, να γίνει η συγκέντρωση. Ειδοποιήστε κόσμο. Λοιπόν, και αυτό μας αρκεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί όταν υπάρχει και συμφωνία Ιερά Συνόδου, Εκκλησίας, Αρχιεπισκόπου με το λαό, τότε είναι να πούμε δόξαση, Κύριε δόξαση. Αυτό θέλουμε. Γιατί τότε το κράτος θα κάνει όπιστα. Δεν θα μπορέσει οι ορδές του Αντιχρίστου να περάσουν. Είμαστε σε μια περίοδο λοιπόν νηστείας. Σε μια περίοδο όμως που συμβαίνουν τρομακτικά πράγματα. Πολύ τρομακτικά πράγματα. Έσκασε κάτω εκεί, στην Ιαπωνία με τον σεισμό, η ραδιενέργεια αυτή εκεί, το πυρηνικό εργοστάσιο. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ακόμα. Είδατε το μεγάλο σεισμό που έγινε. Τελευταία ακούμε συνέχεια. Πόλεμο στο Ιράκ, πόλεμο στο Αφγανιστάν. Πόλεμος στην Αίγυπτο. Πόλεμος τώρα στη Λιβύη. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το είπα και την προηγούμενη φορά, αν θυμούμε καλά, θα το πω και τώρα. Δεν πάνε για τα πετρέλαια οι Αμερικανοί. Πίσω από τους Αμερικάνους είναι η μασονία και το σιωνιστικό λόμπι. Είναι οι Εβραίοι σιωνιστές και η μασονία από πίσω. Γιατί, διότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τους μουσουλμάνους που είναι δίπλα από το Ισραήλ. Θα σας θυμίσω
ότι η Αγίαγραφη λέει, και όταν το λέει η Αγίαγραφη, η Αγίαγραφη γράφτηκε κατά το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή από το Θεό, ο Χριστός δηλαδή. Το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει και τι λέει. Ότι πριν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή πριν εμφανιστεί ο Κύριος για δεύτερη φορά, πάνω στη γη, θα γίνει το εξής. Θα δείτε, λέει, να δημιουργείτε το κράτος του Ισραήλ. Ανοίξτε, αδέρφια, με ένα χάρτη. Όποια χρονιά θέλετε. Ανοίξτε ένα χάρτη. Το 30, το 40, το 1800, το 1500. Δεν θα βρείτε πουθενά να γράφει πουθενά Ισραήλ. Κράτος Ισραήλ. Έγραφε κράτος Παλαιστίνη. Δεν υπήρχε Ισραήλ. Παλαιστίνη. Έτσι και η Παλαιστίνη. Όμως η Γραφή λέει, για το πνεύμα του που έχει, ότι πριν έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά, θα δείτε να δημιουργείτε ξαφνικά το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα δείτε να γίνεται το κράτος του Ισραήλ. Να γίνεται το κράτος του Ισραήλ. Περάσαν 2.000 χρόνια. Οι χριστιανοί, οι προηγούμενοι από εμάς, το διαβάζανε, δεν το είχαν δει. Η γενιά μας τότε όμως. Το 1948, για πρώτη φορά, οι Παλαιστίνοι εκτοπίζονται, από πίσω Άγγλοι και Αμερικάνοι, Μασονία και Εβραϊκό Λόμπι, αποθούν με τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τους Παλαιστίνιους και ξαφνικά οριοθετούν το κράτος του. Και λένε, αμάν, εκπληρώνεται η προφητεία. Αυτό που είπε η Αγία Γραφή. Ότι ο Χριστός πριν έρθει, λίγο πριν έρθει, για δεύτερη φορά, θα γίνει το κράτος του Ισραήλ. Άρα μπήκαμε στα χρόνια που έρχεται ο Χριστός. Ξεκίνησε. Μετά την ίδρυση του Ισραήλ ξεκίνησε. Λέει μετά. Λέει μετά ότι το Ισραήλ θα υποδεχθεί το Μεσσία του, είπε ο Χριστός. Ήρθα εγώ και δεν ερηχτήκατε. Όταν έρθει ο άλλος, λέει, εκείνο θα το δεχτεί. Και μιλάει περί του Αντιχρίστου. Και μιλεί περί Αντιχρίστου. Και λέει συγκεκριμένα η Γραφή ότι θα καθίσει το δέλυγμα της ερημόσεως ο άνομος στο ναό ξανά του Σολομώντα. Όπως είχε μπει και ο Χριστός. Μα δεν υπάρχει ο ναός Σολομών. Όσοι έρχεται μαζί μας θα το δείτε. Στη θέση αυτή έχει χτιστεί το τέγανος του Μάρ. Το τζαμίτι δηλαδή. Όταν δημιουργήθηκε το Ισραήλ, οι Άραβες, οι αρχηγοί δηλαδή, της Συρίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, ο Καντάφη, του Ιράκ, το Ιράν, είπανε στην Αμερική ότι τέλος πάντων αυτό θα το ανεχθούμε, δηλαδή θα ανεχθούμε να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Δεν το δέχτηκαν όλοι, αλλά τα αραβικά κράτη απήχαν όμως, άφησαν να δημιουργηθεί, και έτσι δημιουργήθηκε. Γιατί αν δεν άφηναν, θα είχαμε καθημερινό με την Αίγυπτο, με τη Συρία, με το Λίβανο, καθημερινούς πολέμους. Ενώ πάμε κάτω στο Ισραήλ και έχει ησυχία. Παντελώς ησυχία, όπως κυκλοφορούμε εδώ, κυκλοφορούμε και εκεί. Κάθεσαι στην καφετέρια, πίνεις το καφέ σου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και εγώ πηγαίνω από 17 χρονών παιδί. Τίποτα δεν βλέπεις. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν πέφτει ούτε μία, δεν σκοτώνεται. Μόνο καμιά φορά βγαίνουν φασαρίες κάτω στη Γάζα, που είναι παντελώς προς την Αίγυπτο. Λοιπόν, όμως, στο Εβραϊκό Λόμπι και στους Αμερικάνους και στους Άγγλους, ο Καντάφη και όλοι αυτοί, ο Μπάρακ και οι άλλοι είχαν πει ότι θα ανεχτούμε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Μην διανοηθείτε όμως να γκρεμίσετε το τέμενος και να χτίσετε το ναό του Σολομώντα. Εάν εκεί στη θέση που είναι το τέμενος πάτε να ξαναοικοδομήσετε στο ίδιο σημείο εκεί που ήταν ο ναός Σολομώντας, τότε όλα τα αραβικά κράτη
αυτό που ανεχθήκαμε θα το διαλύσουμε. Οπότε το αμερικανικό εβραϊκό λόμπι τι πρέπει να κάνει. Καντάφη, ανέχθηκες το κράτος του Ισραήλ. Δεν ανέχεσαι την ίδρυση του ναού. Γιατί το Ισραήλ στα εβραϊκά site, άμα μπείτε και το δείτε, έχει ανακοινώσει, δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά το έχει ανακοινώσει όμως, ότι μέχρι το 2015, δηλαδή σε 4 χρόνια από τώρα, θέλει να χτίσει τον ναό του. Λέει, θέλω να χτίσω τον ναό μου. Πρέπει να πέσει το τέμενος. Αυτό ακούγοντάς το οι αρχηγοί, ειδοποίησαν την Αμερική και του είπαν, αν το βοηθήσεις το Ισραήλ να ρίξει το τέμενος, όλα τα αραβικά κράτη θα πέσουν πάνω. Θα το διαλύσουμε το Ισραήλ. Και έτσι δεν έχει τι κάνει. Έναν έμενε, τους αρχηγούς, τους αλλάζει. Έβαλε τους λαούς να ξεσηκωθούνε μόνοι τους δίθεν. Για να αλλάξουνε οι αρχηγοί και να μπουνε μαριονέτες επάνω. Ανθρωπάκια δικά τους θα βάλει η Αμερική, όπως κάνουν σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα φυσικά το κάνει η Αμερική αυτό, βάζουν δικά τους ανθρωπάκια που λένε γεια με, ό,τι πείτε εσείς θα κάνουμε. Έτσι. Και το βλέπετε και στην Ελλάδα πως γίνεται. Δεν χαλάμε χατήρι, τίποτα. Πουλήστε τα, μάλιστα τα πουλάμε όλα. Που βλέπετε. Τέτοιες μαριονέτες θέλουμε. Το ίδιο κάνει και εκεί. Θα βάλουν Αμερικανάκια. Δηλαδή θα βάλουν στην Αίγυπτο Αιγύπτιο πρωθυπουργό, αλλά θα είναι όργανο της Ισπανικής. Θα φύγει ο Καντάφη, θα βάλουν όργανο δικό του. Σε όλα τα κράτη. Και έτσι, μόλις πέσει το τέμενος, δεν θα κουνηθεί τίποτα. Το καταλαβαίνετε γιατί γίνεται το όλο αυτό εκεί κάτω. Ενώ πολλοί λένε ότι γίνεται για τα πετρέλαια. Όχι. Εκπληρώνεται προφητεία της Γραφής. Εκπληρώνονται στις ημέρες μας αυτά που είχε πει ο Κύριος. Και μόνον αδέλφια μου, οι χριστιανοί που ζουν κοντά στο Χριστό και έχουν Πνεύμα Άγιο, θα μπορούν να τα βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Όλοι οι άλλοι θα τα βλέπουν φυσικές συνέπειες. Όπως φυσική συνέπεια και εξέλιξη, φυσική και επιστημονική, βλέπουν ότι μετά το σεισμό σου λέει, έκανε έκρηξη το πυρηνικό υποστάσιο, πολύ φυσιολογικό. Τι το παράδοξο βλέπετε. Όχι, εγώ δεν βλέπω παράδοξο. Εγώ βλέπω ότι πληρώνεται η προφητεία της Γραφής. Μία με τον Τσερνομπίλ. Μία τώρα, τι λέει η Γραφή, ότι θα μολυνθεί θανάσιμα το 1/3 του αέρα της θαλάσσης και της γης. Θα μολυνθεί, λέει. Θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, τι έχουμε. Εξέλιξη φυσική των γεγονότων ή εκπλήρωση της προφητείας. Θα έχουμε, λέει, κατατόπους. Θα ακούτε, λέει, για κατατόπους σεισμούς. Θα ακούτε, λέει, ακοές πολέμων. Θα ακούτε, λέει. Άμα γυρίζω 200 χρόνια πίσω και γινόντουσαν αυτά, θα τα άκουγε κανείς. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα να τα ακούσει. Το βλέπετε λοιπόν ότι εδώ πέρα είναι προφητευμένο το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Ότι θα τα ακούμε. Και πράγματι τα ακούμε. Και τα βλέπουμε. Αλλά δεν είναι στο δικό μας χώρο. Γι' αυτό λέει θα τα ακούτε. Αλλά λέει πάντα ταύτα αρχέ των οδύνων εσύ. Η αρχή είναι, λέει. Γιατί έρχονται είναι χειρότερα. Άρα, αδέρφια μου, έρχονται χειρότερες ημέρες. Και οδηγούμεθα σε χειρότερες ημέρες. Είδατε τώρα, η Ιαπωνία ήταν η τρίτη ισχυρή οικονομική δύναμη. Ξέρετε τώρα με την οικονομία που έχει κρίση όλος ο κόσμος. Όχι αυτή την κρίση που πάθαμε εμείς. Εμείς είμαστε η φτιαχτή κρίση. Έτσι δηλαδή τα φτιάξαν όλα αυτή την κρίση για να φωνάξουν τώρα τους Γερμανούς να μας χτίσουν επιχειρήσεις αφού απολύσουν κανένα 2 εκατομμύρια
Ακόμα τώρα είναι 1 εκατομμύριο που θα πωλήσει και δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Θα πωλήσουν κανένα άλλο 1 εκατομμύριο και μετά, όπως σας είπα στο προηγούμενο κήρυγμα, θα ανοίξουν τα μεγάλα, τα μόλ. Είναι έτοιμη η Γερμανία. Γι' αυτό λέει το 12-13 θα αρχίσει η ανάπτυξη. Θα ανοίξουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές οι αγορές και οι πολυεθνικές εταιρείες και μόλις ανοίξουν θα τρέχει ο κοσμάκης χιλιάδες, γιατί θέλουν χιλιάδες, για 500 ευρώ. Και αφού θα σε έχει κάνει να πεινάς, θα πεις δόξα σε ο Θεός, πάω έστω και ναι, 500 ευρώ. Και θα σε βάζει να δουλεύεις σαν σκλάβος και 1 και 2 ώρες παραπάνω, χωρίς να αφιερώνεσαι. Και γι' αυτό ψηφίσαν και το νομοσχέδιο, ότι αν μιλήσεις ή αντιδράς, θα απολύσεις λίγο και θα παίρνει άλλο. Χωρίς αποζημίωση. Γι' αυτό τα ψήφισαν. Έχουμε και εδώ μαριονέτα. Έτσι, έχουμε και εδώ μαριονέτα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτοί όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, εκπληρώνουν τις προφητείες. Γιατί θα οδηγηθεί όλη η οικουμένη προς την καταστροφή. Γιατί θα οδηγηθεί? Γιατί το λέει η Γραφή ότι θα οδηγηθεί. Γιατί πώς θα έρθει εκείνος ο Μεσσίας? Τι σημαίνει Μεσσάια? Ο Σωτήρας. Πρέπει από κάπου να εμφανιστεί ο Σωτήρας, ο Αντίχριστος δηλαδή, όπου θα φωνάξει ο κόσμος σώστε μας. Άρα θα πρέπει να έχει οδηγηθεί η ανθρωπότητα προς την καταστροφή. Άρα τα πράγματα, αφού έρχεται ο Αντίχριστος, είναι δυνατόν, αδέλφια μου, να πηγαίνουμε προς το καλύτερο? Όχι. Άρα θα μας οδηγούν συνέχεια προς την καταστροφή. Βρε πάτε μου, ξεκίνησες με την νηστεία και είσαι εκτός θέματος. Τι έπαθα? Δεν είμαι εκτός θέματος, εντός θέματος. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και το ζήτημα είναι, γιατί τα ανέφερα? Διότι πώς θα την αντιμετωπίσουμε? Λέει κάπου η Γραφή, εκεί που λέει τα σημεία όλα ο Χριστός, υψώσατε, λέει, οι μαθητέ μου, εμείς είμαστε οι μαθητέ μου, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και τα σχήρα σας, λέει, και μην απελπιστείτε, εγώ θα σώσω εμάς. Εγώ, λέει, θα σας σώσω, όπως έσωσα τον Ισραήλ μέσα από την έρημο. Πώς θα μας σώσει, αδέρφια? Θαυματουργικά. Αλλά ποιους θα σώσει? Θα σώσει εκείνους οι οποίοι είναι παιδιά του. Θα σώσει εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να εφαρμόσουν το Άγιο θέλημά του. Και εδώ έχει να κάνει η Σαρακοστή. Νηστεία είναι. Νηστεύουμε? Περισσότερος κόσμος, όχι. Εγώ που είμαι εξομολόγος, τώρα είχα πάει σε διάφορα έλληπα. Μια εβδομάδα τη μονή συνέχεια είχα πάει σε διάφορα μέρη και εξομολογούσα. Πάτε, δεν μπορώ, λέει, να νηστεύσω, λέει. Γιατί, παιδί μου, δεν μπορεί να νηστεύσεις? Να παίρνω χαπάκια, να έχω πίσει. Μόλις μου ξεκινάνε, λοιπόν, έχω χαπάκια, λέω, ακούστε. 10 παίρνω από την ημέρα. Η πίεσή μου κυμαίνεται από το 17 και 10 με 11 είναι η μικρή. Συνέχεια είναι βασμένη. Τα χαπάκια τα κουβαλάω μαζί μου, να. Εδώ τα έχω, για να μην νομίζετε, χωρίστε, τα βλέπετε, τις πιέσεις. Λοιπόν, τα πόδια μου πλύζονται κάτι, γίνονται έτσι. Δεν μπορώ να κάτσω πολλή ώρα όρθιος. Λοιπόν, παλινδρόμηση στο μάχο έχω. Δηλαδή το φαγητό γυρίζει και τι δεν έχει στο μάχο. Κι όμως αδέρφια μου, αλλά άλλο την νηστεία κάνω. Και εγώ και η μοναχή. Αλλά άλλο την νηστεία. Αν αρχίσουμε και λέμε, μικρό είναι, τι να νηστεύσει.
Πρέπει να πάρει θερμίδες τώρα, να μεγαλώσει. Ας νηστεύσει όταν μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει, μεγαλώνει. Και τι λέμε αμέσως μετά. Δουλεύει το κακόμοιρο όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα δουλεύει. Πού να κάνει αλάβο την νηστεία, πώς να αντέξεις στην οικοδομή, πώς να αντέξεις με τόσα καυσαέρια που εισπνέει, πώς να αντέξεις εκεί και από εκεί. Και έτσι και αυτός που εργάζεται ούτε αυτός, αφού μεγάλος ούτε αυτός νηστεύει. Γερνάει μετά. Πού να νηστέψω, πάτερ, παίρνω 10 χαπάκια. Μπορώ να νηστέψω. Μα έτσι πως πάμε, μωρό είσαι, δεν νηστεύσες. Μεγάλωσες, δούλευες, δεν μπορούσες να νηστέψεις. Γιατί ήθελες δυνάμεις για τη δουλειά, γέρασες, παίρνεις τα χαπάκια. Τότε για ποιον ήταν η νηστεία. Το καταλάβατε λοιπόν ότι κοροϊδεύουμε τον Κύριο. Το καταλάβατε αδέρφια μου ότι κοροϊδεύουμε τον Κύριό μας και περιπέζουμε και μετά έχουμε απέτηση να μας σώσει από τα επερχόμενα δεινά. Γι' αυτό είπα ότι μόνον αυτούς τους οι οποίοι θα εφαρμόζουν το Άγιο θέλημά του. Μόνο αυτοί θα σωθούν. Μόνο αυτοί θα τύχουν της ευλογίας την οποία έτυχαν. Έτυχαν οι Εβραίοι μέσα στην έρημο που διήρχονται. Είναι περίοδος Σαρακοστής. Η περίοδος της Σαρακοστής τι είναι? Είναι μία περίοδος που εγώ την ονομάζω εντατικό φροντιστήριο. Είδατε τα παιδιά όταν γράφουν εξετάσεις πώς κάνουν εντατικό φροντιστήριο, ένα δίμηνο στο τέλος, πάνε φροντιστήρια και εντατικά διαβάζουν. Εντατικά και μάλιστα οι γονείς φωνάζουν, παιδάκι μου διάβασε τώρα. Φτάνουν οι εξετάσεις. Και οι φίλοι και οι συγγενείς λένε στο παιδί, άντε παιδί μου, καλό διάβασμα, καλή μελέτη να έχεις. Και το παιδί κάθεται και μελετά. Γιατί μετά από 2 μήνες έλαβε εξετάσεις. Για να περάσει πανελλήνιες, να περάσει την τάξη, ούτω καθεξής. Όταν φτάσει η ώρα να δώσει εξετάσεις, όταν φτάσει η ώρα να δώσει εξετάσεις, αρχίζουμε και του λέμε καλή επιτυχία. Και όταν φτάνει η ώρα, του λέμε άντε με το καλό να περάσεις. Άντε παιδί μου. Καλά αποτελέσματα τώρα. Με το καλό να περάσεις. Και εμείς και εμείς είπα είμαστε μαθητές του Ιησού. Άρα είμαστε σε ένα σχολείο. Στο σχολείο του Χριστού εγγεγραμμένοι. Που είναι η Εκκλησία μας. Είναι η Εκκλησία, είναι το σχολείο του Χριστού. Και κάθε χρόνο δίνουμε εξετάσεις. Πότε είναι οι εξετάσεις? Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Προσέχετε που λένε οι ιερείς ότι πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τα πάθη του Χριστού. Να τα ζήσουμε και εμείς ώστε να μετέχουμε και εμείς της Αναστάσεως του Χριστού. Πρέπει να μετέχουμε. Αυτές είναι οι εξετάσεις. Εάν δηλαδή δεν τη ζήσεις τη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν βιώνεις, όχι συναισθηματικά, μου κάθονται μερικοί και κοιτάνε τα έργα στην τηλεόραση και κλαίνε. Όχι, αυτό είναι συναισθηματισμός. Δηλαδή πάμε κάπου σε μια εκκλησία και είναι μόνο με τα καντιλάκια. Ζεστά τα φώτα και λέμε πω τι ωραία κατάνυξη. Αυτό είναι ρομαντισμός, δεν είναι κατάνυξη. Αυτό είναι ρομαντικό περιβάλλον. Κατάνυξη σημαίνει ότι αυτό το ρομαντικό περιβάλλον πρέπει να μου δημιουργήσει μέσα μου αυτομεμψία. Πρέπει μέσα στην ψυχή μου να μου δημιουργήσει κλονισμό. Πρέπει να κοιτάξω προς τον εαυτό μου να δω το τι έχω διαπράξει. Να μου γεννήσει δάκρυα και τα δάκρυα να μου φέρουν τη μετάνοια. Αυτό λέγεται κατάνυξη. Η κατάσταση που θα βιώσω, όχι ο συναισθηματισμός, τι ωραία που ήταν, νόμιζα ότι ήμουν άλλο. Αυτό είναι ο ρομαντισμός.
Όχι να βιώσω λοιπόν με ένα έργο στην τηλεόραση και να κλαίω που βλέπω το Χριστούλη και σταυρώνεται, τον ηθοποιό. Όχι αυτό, αυτό είναι ο ρομαντισμός. Δεν βιώνω. Το βίωμα είναι το να νιώσω ότι εγώ έχω στείλει αυτόν επάνω στο σταυρό. Για σκεφτείτε, εσείς να έχετε κάνει κάτι και να έχετε κλείσει, να μην το λέτε πουθενά όμως, αλλά εξαιτίας σας να στείλετε έναν άνθρωπο στην φυλακή. Και ενώ είναι αυτός αθώος, στην ουσία το έγκλημα το έχετε κάνει εσείς. Αλλά εκείνον πιάσαμε. Τι τύψη συνειδήσεως θα είχατε? Ο ανέστηκος δεν έχει καμία τύψη. Αυτός ο οποίος όμως αισθάνεται απέναντι στον εαυτό του, όπως ο άσωτος, ελθώνει σε αυτόν και να πω, Θεέ μου, εγώ σε έστειλα εκεί. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και να αρχίσω να κλαίω, γιατί από ατελνία, από φόβο, δεν ομολόγησα. Και ζητάω συγγνώμη τώρα. Και πρέπει εγώ να το ζήσω. Και πρέπει να πονάω εγώ, αδέρφια μου, την ώρα που εκείνος σταυρώνεται. Και γι' αυτό λέμε ότι για μένα σταυρώθηκε. Εξαιτίας μου σταυρώθηκε. Εγώ τον έστειλα τον Χριστό στο εκτελεστικό του απόσπασμα. Εάν αυτό δεν το βιώσω τη μεγάλη εβδομάδα μέσα από τα τροπάρια και σας συνιστώ την ευγή σύνοψη, έχει βγει τώρα, που έχει δίπλα το αρχαίο και τη μετάφραση. Ψάριο ψάρι στο αρχαίο και δίπλα μπορείτε να διαβάζετε ταυτόχρονα τη μετάφραση. Για να καταλάβετε, υπάρχουν να τα ζητήσετε από τα θρησκευτικά πληροφορία. Να καταλάβετε ακριβώς τι λέει και την ώρα ο ψάλτης. Και θα δείτε πώς θα βιώσετε. Και μετά, όταν ο Χριστός ανασταίνεται, τι σημαίνει αναστήθηκε? Ότι αυτό που στείλανε στη φυλακή, τελικά ελευθερώθηκε. Και λες, δόξα σε αυτός, τουλάχιστον είδε, βγήκε ο άνθρωπος που εξαιτίας μου έχει μπει μέσα. Αλλά μου λέει, έλα εδώ κι εσύ, αναστήσου μαζί μου. Έλα να σε πάρω μαζί μου. Εξαιτία σου μπήκα μέσα. Εξαιτία σου. Και όταν μπήκα μέσα, ήξερα ποιος που το έχεις κάνει εσύ το έγκλημα. Αλλά δεν σε έδισα. Πήρα μόνος μου τα δικά σου τα εγκλήματα εφάνω. Γιατί είμαι Θεός. Και μόνο εγώ μπορούσα να νικήσω τον καρπό. Καταλαβαίνω την άνθρωπη την αδυναμία σου. Έλα λοιπόν μαζί μου να σε αναστήσω. Και πλέον πηδάς από χαρά. Ανασταίνεσαι. Σηκώνεσαι επάνω. Αυτό πρέπει να βιώνουμε κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν δίνουμε εξετάσεις. Και όπως λέμε, καλή μελέτη στα παιδιά, καλό διάβασμα, πριν δύο μήνες, έτσι και εμείς με το που ξεκίνησε η μεγάλη Σαρακοστή, τι λέμε, καλή Σαρακοστή. Δηλαδή στριμωχτείτε τώρα, φροντιστήριο εντατικό, ώστε να βιώσουμε τη μεγάλη εβδομάδα, γι' αυτό και τα πλησιάζει η μεγάλη εβδομάδα, λέμε καλή επιτυχία στο παιδί που θα δώσει. Που θα δώσει το σε εξετάσεις. Το ίδιο και εμείς πρέπει να λέμε, αδέρφια μου, καλή μεγάλη εβδομάδα, να τη βιώσουμε. Και μετά τι λέμε στο παιδί? Άντε, καλά αποτελέσματα, με το καλό να περάσεις, παλικάρι. Έτσι και εμείς τι λέμε? Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Τι σημαίνει Πάσχα? Πέρασα. Πέρασα. Πού πέρασα? Από εκεί που ήμουν στο θάνατο, ήρθε ξανά στη ζωή. Από εκεί που ήμουν κοράκι, έγινε λευκό περιστέρι. Εκεί που ήμουν μέσα στην αμαρτία, σέβλεψα. Ανέβηκα ένα σκαλοπάτι. Είδατε οι εκκλησίες απ' έξω, το έχουν πει πολλές φορές, έχουν σκαλοπάτια. Τα σκαλοπάτια αυτά, πηγαίνετε με το μωρό πίσω παρακαλώ. Πηγαίνετε πίσω παρακαλώ με το μωρό. Τα σκαλοπάτια αυτά, αδέρφια μου, είναι αρετές. Είναι αρετές οι οποίες, αυτές οι αρετές, μία-μία πρέπει να την ανεβαίνουμε. Μία-μία πρέπει να την ανεβαίνουμε. Και η πρώτη αρετή που πρέπει να ανέβουμε είναι η ταπείνωση. Πολλοί λένε, άκουγα το προηγούμενο Ευαγγέλιο που είχαμε, που μίλαγε για τη συγχωρητικότητα και έκανα στο μοναστήρι ένα κήρυγμα. Μπορούμε να συγχωρέσουμε. Μπορούμε. Είναι αρετή το να μπορείς να συγχωρήσεις. Μεγάλη αρετή.
να δείτε άνθρωποι που βρούνται στο πεντραχύλι και λέει πάτε. Μου έχει κάνει τόσο κακό που δεν μπορώ ούτε να το ξεχάσω ούτε να συγχωρήσω. Παρότι έχει πεθάνει. Δεν μπορώ να πω Θεό να την ελέγξει. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο και να συγχωρήσεις. Γιατί? Γιατί η συγχώρηση είναι το τρίτο σκαλοπάτι. Και για να φτάσει το τρίτο πρέπει να έχει περάσει το δεύτερο και να έχει περάσει το πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο? Μάλλον αυτό είναι το δεύτερο, κατεβαίνεις πάνω ανάποδα. Η συγχωρητικότητα το τρίτο. Το δεύτερο είναι η αγάπη. Η αγάπη πρέπει να αγαπάω τον άλλον. Και γι' αυτό το παιδί μου, ό,τι και να μου κάνει, επειδή το αγαπώ, το συγχωρώ. Δεν κρατιώνω τίποτα. Ενώ τη μύτη μου, ή την πεθερά μου, ή το τέτοιο, το άλλο, το γείτονα, το ξένο, το κουνιάδο, την κουνιάδα μου, επειδή δεν τους αγαπάω σαν τα παιδιά μου, δεν μπορώ να συγχωρήσω. Δεν μπορώ να συγχωρήσω. Άρα για να συγχωρήσω, πρέπει να υπάρχει μέσα μου το δεύτερο σκαλοπάτι που είναι η αγάπη. Εάν δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, δεν μπορώ να συγχωρήσω. Αλλά μπορώ να αγαπήσω? Όχι. Γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω? Ούτε η αγάπη είναι εύκολη. Δεν μπορώ να αγαπήσω. Αγάπη το παιδί σου και αγάπη το ίδιο και το γείτονά σου. Δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Κι όμως πρέπει να το κάνουμε. Κι όμως πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι εύκολο, αδέρφια μου. Και γι' αυτό έλεγε η μητέρα μου σε μια γειτόνισσα όταν ήταν ένα μικρό παιδάκι. Έλεγε, με λέγανε Γιώργο το κοσμικό, έλεγε «Αχ το Γιωργάκι πως το αγαπάω, καλύτερα για τα παιδιά μου». Έστει εγώ δηλαδή η μητέρα μου τους πέταγε και τους έλεγε «Ναι» λέει, «αλλά το διόρροφο θα το γράφεις στα παιδιά σου, όχι στο Γιωργάκι». «Το διόρροφο που έχεις» λέει, «θα το γράφεις στα παιδιά σου, όχι στο Γιωργάκι». Τάχανε εκεί, αφού το αγαπάς περισσότερο και το Γιωργάκι για τα παιδιά σου. Αλλά είδες ότι η αγάπη λοιπόν δεν είναι πλήνης. Για το διόρροφο το γράφω στο παιδί μου. Έτσι μπράβο. Στο φτωχό και στον άλλον θα δώσω ό,τι περισσεύει και ό,τι μπορώ και τα λοιπά. Πρώτα τον εαυτό μου, πρώτα το εγώ μου και αυτό το εγώ είναι που εμποδίζει την αγάπη. Αυτό το εγώ. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί ο εγωιστής κοιτάει το συμφέρον του πρώτα. Κοιτάει τα του εαυτού του. Τα της οικογένειας του πρώτα. Προφυλάσσει πρώτα τον εαυτό του. Και από εκεί και πέρα μετά τους άλλους. Άρα ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει. Δεν μπορεί να έχει αγάπη. Άρα, αφού δεν μπορεί να έχει αγάπη, δεν μπορεί και να συγχωρήσει. Γιατί πάλι το συμφέρον του προφυλάει τον εαυτό του. Σου λέει να το συγχωρήσω, μπορεί και πάλι τέτοια να με βρούνε. Άρα αφού είναι ο εγωισμός εμποδίζει το δεύτερο σκαλί, θα πάμε στο πρώτο σκαλί. Ποιο είναι το πρώτο σκαλί? Η ταπείνωση. Ο χριστιανός το θεμέλιο είναι η ταπείνωση. Μπορείς να χτίσεις σπίτι χωρίς να βάλεις θεμέλια. Άρα όποιος, και τι είναι η ταπείνωση? Όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν μπορεί να χτίσει. Δεν θα αναντήσω τώρα την ταπείνωση, δεν έχω χρόνο. Θα το πούμε άλλη φορά. Ή το θεμελίο πάντως. Για να χτίσει και πάνω μια πολυκατοικία με 10 ορόφους. Στον αέρα δεν χτίζει την πολυκατοικία. Θέλει θεμέλια. Και ξέρεις τι σημαίνει ταπείνωση? Έτσι πολύ απλά. Όπως λένε οι Άγιοι, το να εντοπίσεις ότι είσαι χώμα. Γη και η γη να τελεύσει. Αν δεν εντοπίσουμε ότι είμαστε χώμα, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, καλή μου κυρία, που με κοιτάς. Άμα σε χτίσει η γειτονισσά σου και σε πει τσούλα, τι θα πεις? Θα σκέψεις το κεφάλι. Να δεις για άλλη μια γλώσσα που θα έλεγε. Και άμα σου πει και χειρότερα για την κόρη σου ή το παιδί σου ή τον άλλο. Λοιπόν, ή αν μας δείξει, αυτομάτως η γλώσσα ανοίγει. Και αν δεν ανοίξει, ανεβαίνει από το στομάχι ένα πράγμα που σε πνίγει εδώ στο λαιμό, θες να το πεις, παιδί μου. Όχι, πατέρα μου. Λοιπόν, αυτό που ανεβαίνει είναι δαιμόνιο, θα τα πούμε άλλη φορά. Είναι δαιμόνιο αυτό που ανεβαίνει και θέλει να μιλήσουμε, να τα πούμε. Λοιπόν, μα άφησε χώμα. Το χώμα.
είτε το φτύσεις, είτε το κατουρίσεις, είτε κάνεις τα κακά σου πάνω, είτε λέει σου πετάξει όλους μια κατασία στην πόλη, είτε ούρα, είτε το βρίσεις το χώμα με τα πιο πρόσθετα λόγια. Έχει καμία αντίδραση? Καμία. Αυτή πρέπει να είναι και εμάς, όταν οι άλλοι μας κατηγορούν, μας συμβρίζουν, μας συκοφαντούν, λένε για το όνομά μας και για Θεό. Αυτή είναι η ταπείνωση. Λέμε, αυτό είναι. Όχι να λέω μέσα μου, προσέξτε, εγώ δεν είμαι έτσι. Όχι, να λέω έχει δίκιο, είμαι έτσι και χειρότερος, όπως δεν με ξέρει. Και γι' αυτό ο Σπάβος όταν το βρίζανε, έλεγε ναι, είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Το πίστευε. Όχι να λέω μέσα μου, να λέω τι θέλει, είμαι, δεν είμαι. Άμα πω δεν είμαι, έχω εγωισμό. Έχω εγωισμό, θα τα πούμε αλλού. Σε άλλη συγκέντρωση μετά. Έτσι λοιπόν αδέλφια μου, δεν μπορείς να τις φορές μετά τις αρετές. Και εδώ το στάδιο των αρετών στη νηστεία είναι έωκτε λέει. Ελάτε, είναι η ώρα να καθίσουμε κάτω για να μπορέσουμε να διαβάσουμε, να μελετήσουμε. Και ξεκινάμε με την νηστεία. Ξεκινάμε με τη μελέτη. Μελέτη γραφής, μελέτη θρησκευτικών βιβλίων, μελέτη καθημερινή και προσευχή. Και προσευχή. Σήμερα ήταν έρθει κάτι επισκέπτε στο μοναστήρι και τους έλεγα έτσι πέντε πράγματα εκεί. Αυτά περίπου σας λέω και εσάς τώρα, αλλά πιο σύντομα. Λοιπόν, και λέει προσευχόμαστε πάντα. Λέω τι κάνετε, το σταυρό σας και λέτε το πάτε λιμό και ξαπλώνω. Το πάτε λιμό δεν το λέμε, λέει πάντα το σταυρό μας το κάνουμε. Το πάτε λιμό δεν το λέμε, πάντα το σταυρό μας το κάνουμε. Και λέω προσέχτε ότι την ημέρα με τη γειτόνισσα μπορείτε να πιείτε καφέ. Ό,τι την ημέρα μπορεί να πάτε δεξιά και αριστερά. Το καλοκαίρι κάνετε μπάνια σας, τις βόλτες σας. Χρόνο βρήκατε για να μόρθετε βοηθή σας στο τρίκορφο. Χρόνο για να διαβάσουμε. Δεν βρίσκουμε. Χρόνο για να δείτε τηλεόραση βρήκατε. Χρόνο για να πούμε 10 λεπτά να γονατίσουμε. 10 λεπτά το πρωί και 10 λεπτά το βράδυ. Δεν βρίσκουμε. Και τώρα είναι η περίοδος που πρέπει να το αυξήσουμε. Γιατί το μικρό απόδειπνο είναι 10 λεπτά. Και δείτε ότι η Εκκλησία την περίοδο αυτής που γίνεται εντατικό φροντιστήριο αυξάνει τη λειτουργία το πρώτο. Από τη λειτουργία του Ιωάννου του Σωστόμου που είναι μία ώρα βάζει τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που είναι μία μισή ώρα. Αυξάνει τις ώρες και προσθέτει ώρες. Και στις ώρες προσθέτει αναγνώσματα. Προσθέτει τα ψαλτήρια, προσθέτει αναγνώσεις. Τώρα οι ακολουθίες μπαίνει στο ναό που λέει το πρωί στις 7 και βγαίνει στις 12. Άμα πάτε τώρα σε μοναστήρι, είναι η χειρότερη περίοδος. Αλλά αυτή είναι και η τάξη του χριστιανού. Το απόδειπνο το απόγευμα, εδώ είπαμε είναι 10 λεπτά το βράδυ το απόδειπνο, πόση ώρα κρατάει το απόδειπνο τώρα? Μία ώρα και. Μία ώρα και. Άμα βάζεις και τον κανόνα μέσα, τον πηδάνε τον κανόνα πολλές φορές. Λοιπόν, είναι μία ώρα και. Άρα τα 10 λεπτά ήταν μία ώρα. Βλέπετε ότι η Εκκλησία σου λέει εντατική μελέτη, προσευχή, νηστεία. Ενώ η νηστεία οι άλλες 40 μέρες τρώγαμε και ψαράκι. Τρώγαμε και λαδάκι. Το Χριστουγέννο. Ελαφριά νηστεία. Τώρα σου λέει ώρα εξετάσεων. Είναι όπως λες εσύ στο παιδί. Παιδί μου κάτσε κάτω και διάβασε, δεν σε παίρνει. Πρέπει να περάσεις. Για να ζήσουμε, να ακούσουμε το καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, να σηκωθείς, να περάσεις, να περάσεις την τάξη, να ανέβεις από το ένα το σκαλί των αρετών, να πας το πρώτο, να πας το δεύτερο, να πας το χρόνο στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο έβδομο και ούτω καθεξής. Να ανέβεις τη σκάλα των αρετών, που φτάνει μέχρι το Θεό. Ένα συνεχόμενο φροντιστήριο είναι το μοναστήρι. Το μοναστήρι είναι ένα συνεχόμενο φροντιστήριο. Που αυτοί που πάνε στο μοναστήρι, ο ηγούμενος, ο οποίος ηγείται και καθοδηγεί,
είναι ο αρχηγός και καθοδηγεί. Τι κάνει, αυτό κάνει στους μοναχούς. Τους δείχνει συνέχεια το δρόμο πώς θα ανεβαίνουν ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Και θέλει προσοχή, γιατί μπορεί να φας και κορδούμπα, αν δεν προσέξεις. Μπορεί να φας κορδούμπα και να μετρήσεις όλα τα σκαλιά και να βρεθείς κάτω. Και υπάρχει περίπτωση να βρεθείς και να βρεθείς με στον βούρκο πάλι. Από εκεί που ήσουν. Και να χάσεις την ψυχή σου. Γιατί όπως στην εκκλησία. Όταν ο μοναχός, ο ηγούμενος, τι είναι δουλειά, καθοδηγεί. Αλλά όμως, αν ο μοναχός δεν ακούει, γι' αυτό λέμε υπακόη. Αν ο μοναχός δεν ακούει, τι θα πάθει. Ό,τι παθαίνει ο χριστιανός που δεν ακούει. Και γι' αυτό πάτε στην εκκλησία. Τα ίδια λόγια δεν λέει ο ιερέας. Αλλάζει ο ιερέας, τα ίδια λόγια λέει. Ό,τι λέει ο ένας, λέει και ο άλλος. Τα ίδια λόγια λέει. Τα ακούει η κυρία τα λόγια αυτά και οδηγείται στον παράδεισο. Τα ακούει η άλλη κυρία, δεν κάνει τίποτα. Και χάνει την ψυχή της. Ο ίδιος παπάς δεν καθοδηγούσε. Γιατί η μία σώθηκε και η άλλη χάθηκε. Διότι η μία άκουγε και υπήκουε, έκανε υπακοή. Και φύρμοζε αυτά που έλεγε. Η άλλη έκανε τα δικά της. Η άλλη έκανε τα δικά της. Δηλαδή έλεγε ο παπάς 40 μέρες στην νηστεία, αυτή έλεγε, δεν πειράζει, δεν ξέρω την πρώτη εβδομάδα. Έκανε το δικό της. Το ίδιο και ο μοναχός. Είναι ένα συνεχές φροντιστήριο. Το μοναστήρι. Όπου αυτός που έρχεται μέσα έρχεται με ένα σκοπό. Να καθοδηγηθεί να φτάσει στον παράδεισο. Αυτό κάνει ο ηγούμενος. Του δείχνει προς τα πού και πώς πρέπει να πάει. Και γι' αυτό βλέπετε μέσα στο μοναστήρι. Μπορεί ο ένας μοναχός να φτάσει να γίνει άγιος, στην αγιότητα, και μέσα στο ίδιο μοναστήρι ο άλλος μοναχός να κολλαστεί. Εκείνος που δεν άκουσε. Και να χάσει την ψυχή. Ή να πέσει. Και να φτάσει στο σημείο να βγάλει και το ράσο. Που είναι η χειρότερη κλάνη της πρώτης. Να φύγει από μαθητής πλέον. Καταλάβετε λοιπόν αδέρφια μου, ότι τώρα όλοι όμως μπαίνουμε μέσα στις αραποστές να μιλάμε τη στήλη. Ώστε να κάνουμε Πάσχα. Άρα Πάσχα σημαίνει πέρασα. Πέρασα, δόξα τον Κύριο. Πάμε για το επόμενο σκαλοπάτι αδέρφια μου. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Και γι' αυτό το κλετάμε. Γι' αυτό το κλετάμε. Εάν δεν περάσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις κλαίνει. Μερικοί γλεντάνε χωρίς να έχουν περάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γλεντάνε. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχω περάσει για να κάνω Πάσχα. Θα τα φωνάξω, πέρασα. Πέρασα. Άρα λοιπόν, τι είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Το φροντιστήριο εκείνο το εντατικό που με βοηθάει την τελευταία στιγμή που κλείνει ο χρόνος για να φτάσω αδέρφια μου και να βιώσω την Ανάσταση. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω απόψε στην αγάπη σας. Να συνεχίσετε, μην κουνήσετε τη θέση σας, μην κουνήσετε, να συνεχίσετε τη μελέτη, να συνεχίσετε την προσευχή, αυξημένα όμως. Αυξημένα παρακαλώ. Να συνεχίσετε αυξημένα τη μελέτη, την προσευχή, την ακολουθία. Τα πάντα. Όλα να αυξηθούν, όπως λες στο παιδί σου και στην απέτηση. Κάτσε μέσα, τρώσε μια ώρα στο σπίτι. Κάτσε μέσα, παλουκό σου αγόρι μου, παλουκό σου κοπέλα μου, εδώ στην καρέκλα, διάβασε τις για να περάσεις. Διάβασε. Έτσι μας λέει τώρα και ο Χριστός μας. Τώρα εντατική μελέτη. Με την νηστεία, με την προσευχή, με τη μελέτη και με όλα όσα μας διδάσκει η Εκκλησία μας. Με τη συχνή Θεία Κοινωνία, με τη συχνή εξομολόγηση. Για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Να περάσουμε. Για να μπορέσουμε να το κλεδίσουμε. Την Κυριακή εκείνη που θα βγουν τα αποτελέσματα, να μπορούμε να το κλεντάσουμε, να το κλεντήσουμε και να το γιορτάσουμε, αδέρφια μου. Διότι θα προβιβαστούμε και θα πάμε στην άλλη τάξη. Θα μου πείτε, το καταλαβαίνω ότι το καταλαβαίνει. Αλλά ο χριστιανός λέει, δεν πέρασε μίλια. Χαμηλά είμαι ακόμα. Το καταλαβαίνεις. Όταν ανεβαίνεις με το αεροπλάνο, δεν το καταλαβαίνεις. Έτσι και ο χριστιανός που ήταν μες στο βούργο
και αρχίζει και ανεβαίνει τα σκαλιά των αρετών, το αισθάνεται, αδέρφη μου. Αλλά από πραγματική ταπείνωση, όσο πλησιάζει το Θεό, τόσο αισθάνεται σκουλίκι. Και λέει, τίποτα δεν έχω κάνει. Απλώς εναγωνίζομαι. Και ο Κύριος μακάρι να με βρει συνεχόμενο, αγωνιζόμενο. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.